Την είδηση αυτή την έδωσε χθες ο Έλληνας Υπουργός Βουζάνας, λέγοντας ότι ο Βέλγος ομολογός του στο άτυπο συμβούλιο των Υπουργών στο Άμστερνταμ επί της ουσίας πρότεινε να δημιουργηθούν στην Ελλάδα στρατόπεδα συγκέντρωσης εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Τόσο η βελγική πλευρά όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει αυτή η άποψη. Από την άλλη πλευρά όμως συγκλίνουσες πληροφορίες βεβαιώνουν ότι τις επόμενες εβδομάδες οι πιέσεις προς την Ελλάδα θα ενταθούν. Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συντάξει μια έκθεση σχετική με το αν φυλάσσονται καλά τα σύνορα και αν πει ότι δεν φυλάσσονται καλά τα σύνορα, τότε οι χώρες της Ευρωζώνης θα έχουν, της ζώνης του Σέγγεν, θα έχουν το δικαίωμα για 2 χρόνια να επαναφέρουν τους ελέγχους. Όλα αυτά θα πρέπει να λυθούν τις επόμενες εβδομάδες μέχρι το μήνα Μάρτιο, ούτως ώστε να βρεθεί μια λύση. Το βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πιέσεις προς την ελληνική πλευρά είναι εξαιρετικά έντονες.